Ο Δήμος Παγκαιού, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ετοιμάζεται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας, ενώ σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, φέτος πριν από την Καθαρά Δευτέρα θα προηγηθούν οι εκδηλώσεις για τις απόκριες, όπως είναι η μαθητική καναβαλική παρέλαση σε Ελευθερούπολη αλλά και Νέα Πέραμο. Ναι, είπαμε στο κομμάτι αυτό δεν είχαμε κάποιες δράσεις στο Δήμο Παγκαιού σε σχέση με τις αποκριές, έτσι σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγου εδώ στην Ελευθερούπολη και το Σύλλογο των Επαγγελματιών της Νέας Περάμου μαζί με τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων των σχολείων μας αποφασίσαμε να γίνουν δύο μαθητικές καρναβαλικές παρελάσεις η μία το Σάββατο 9 Μαρτίου εδώ στην Ελευθερούπολη όπου ήδη η συμμετοχή έχει ξεπεράσει τα 700 άτομα για δε την Νέα Πέρα μου η αντίστοιχη εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή στις 16 Μαρτίου, μία μέρα λοιπόν πριν την Καθαρά Δευτέρα. Έτσι όποιος θέλει, δεν είναι ανάγκη να είναι και σε ένα οργανωμένο γκρουπ ή σχολείο μπορεί να ντυθεί, να φέρει τα παιδιά του και ο ίδιος να έρθει να διασκεδάσει πρωινές θα είναι αυτές οι παρελάσεις, οι ώρες ακόμη δεν έχουν καθοριστεί αλλά από τις 11 ως τις 2 περίπου σε αυτό το, το χρονικό περιθώριο εντάσσονται και οι δύο δράσεις και πιστεύουμε ότι θα, θα αρέσει και τα επόμενα χρόνια θα ενδυναμωθεί και πάμε και στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας όπου Παραδοσιακά ο Δήμο Παγκαίου σε τέσσερα σημεία του Δήμου, ε, Νέα Πέραμο, Νέα Ηρακλήτσα, ε, στη, στην παραλία Οφρενίου και στην Οικίσιανη, πραγματοποιεί τις γνωστέ εκδηλώσεις με πολλή μουσική, με μπόλικη φασολάδα, με άφθονο τσίπουρο και όλα τα, τα, έτσι, τα, τα νηστίσιμα, τον ταραμά, τις ελιές, το, 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 τουρσί. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο αυτές τις μέρες και αν είναι και καλός ο καιρός να έρθει να προτιμήσει αυτά τα, τα μέρη του Δήμου Παγκαίου, να γλεντήσει και να διασκεδάσει.